Να καλωσορίσω αμέσως στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων τον κύριο Γιώργο Τριβιζά, πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά με αφορμή τη διοργάνωση δύο ενημερωτικών συναντήσεων σε συνεργασία με το Ευρωβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου να ανοίξουν διάβλους επικοινωνίας ανάμεσα σε Αμερική και Ελλάδα και σε διάφορες περιοχές, ειδικότερα και εδώ στην περιοχή των Χανίων, στην κατεύθυνση συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού, αλλά και στον τομέα των εξαγωγών. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Τριβιζά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Τριβιζά. Πρόκειται σίγουρα για μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια, δεδομένου ότι και στην Κρήτη βασικός πυλώνας της οικονομίας αυτή τη στιγμή είναι ο τουρισμός. Και να ξεκινήσουμε με τον τουρισμό, που είναι και το θέμα της ημερίδας που θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο, με δική σας πρωτοβουλία. Σωστά. Σήμερα λοιπόν έχουμε 6 ώρα ένα meeting με τους Έλληνες ντόπιους εδώ του τουρισμού, προσπαθώντας να ενημερώσουμε για τις καινούργιες τάσεις τουρισμού από Αμερική και περισσότερο από διάφορες περιοχές Αμερικής και από διάφορα είδη τουρισμού της Αμερικής. Είτε αυτή είναι η τρίτη ηλικία που είναι με περισσότερο τουρίστες οι οποίοι έρχονται από Φλόριντα κτλ. Είτε αυτή που είναι για γαμήλια ταξίδια ή γάμους κτλ. Που είναι περισσότερο από την Δυτική Ακτή, Καλιφόρνια και άλλες περιοχές. Και παράλληλα αύριο κάνουμε ένα άλλο meeting, το οποίο είναι σχετικό με εξαγωγές και προϊόντα τροφίμων, διότι τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια έχουμε δει ότι η γαστρονομία είναι πολύ συγγενής προς τον τουρισμό. Και παλιά σαν επιμελητήριο εμείς λέγαμε πάντα ότι θυμάσαι που πήγες ανάλογα με το τι έφαγες κιόλας. Λέμε πήγα σε εκείνο το μέρος και θυμάμαι ότι έφαγα αυτό το φαγητό κτλ. Η Κρήτη λοιπόν έχει μια δικιά της... θέλαμε να ασχοληθούμε πάρα πολλά χρόνια με την Κρήτη, διότι έχει μια δικιά της γαστρονομία, έχει δικιά της μαγειρική, έχει δικά της είδη, έχει δικές παραγωγές. Και έτσι προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Είναι νομίζω η κατάλληλη εποχή για την Κρήτη να βγει σιγά σιγά περισσότερο προς τα έξω, να γίνει λιγάκι πιο εξωστρεφής και να αρχίσει να... Διευρύνει τους ορίζοντές της, χωρίς πλέον σιγά σιγά μεσάζοντες. Δηλαδή βλέπω ότι είδαμε τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη ότι η Κρήτη μονοπολείται από πάρα πολλούς και μεγάλους tour operators, το οποίο εμείς τουλάχιστον σαν στην Αμερική το βλέπουμε ότι είναι κρίμα. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι μόνοι τους. Υπάρχει μια απώλεια κέρδους βεβαίως για τους επιχειρηματίες. Μια πολύ μεγάλη απώλεια κέρδους. Πολύ μεγάλη απώλεια κέρδους, διότι η μεγάλη ίσπραξη γίνεται από έξω και ό,τι μένει με λίγα λόγια έρχεται πλέον στο destination, στον προορισμό. Στον προορισμό. Κύριε Τριβιζά, μας είπατε προηγουμένως για νέες τάσεις οι οποίες δημιουργούνται στον τουρισμό. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι αυτές και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον από Αμερικανούς τουρίστες για ταξίδια στη χώρα μας. Μιλάμε όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ στην Κρήτη για κάποιες νέες αγορές που έχουν αρχίσει πράγματι να αναπτύσσονται, όπως είναι η αγορά της Ρωσίας. Θα ήθελα λίγο να μας κάνετε και μία σύγκριση σε σχέση με την αγορά της Αμερικής. Κοιτάξτε, γίνεται. Η αγορά της Ρωσίας, την οποία δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω τόσο καλά όσο γνωρίζω την αγορά της Αμερικής, διότι μένω στην Αμερική από το 1984 και ασχολούμαι με το τουριστικό και το εμπορικό κομμάτι, είτε είναι προς τα μέσα ή προς τα έξω, για την Ελλάδα ή για την Καλιφόρνια. Έχει μεγάλη διαφορά ο τουρίστας, ο Αμερικανός γενικά, όσον αφορά τους τουρίστες των άλλων κρατών. Ο Αμερικανός τουρίστας έρχεται για λίγο καιρό σε ένα destination, σε ένα προορισμό. Έρχεται για περίπου 7 με 10 ημέρες και προσπαθεί μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα να χαλάσει όσο το δυνατόν περισσότερα και να δει όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Απ' την άλλη, ο τουρίστας ο Αμερικανός στοιχίζει λιγότερο σε ένα προορισμό. Και αυτό το έχει καταλάβει πολύ καλά και η Τουρκία δίπλα. Είναι πολύ πιο
Discipline. Είναι πολύ πιο καλά οργανωμένος, είναι πολύ πιο καλά σέβεται το περιβάλλον, προσπαθεί να χαλάει στο δυνατόν λιγότερα πράγματα γύρω του σαν τουρίστας, χαλάει πολύ περισσότερα χρήματα και σκέφτεται, επειδή δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές για ένα μήνα και ένα μισή μήνα όπως περισσότεροι Ευρωπαίοι, μέσα στις 10-15 μέρες λοιπόν αυτές προσπαθεί να κλείσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Οπότε συμπυκνωμένες διακοπές. Εκείνη την εποχή ακριβώς δεν τον ενδιαφέρει πόσα χρήματα θα χαλάσει. Βλέπουμε λοιπόν έτσι ότι ο Αμερικανός τουρίστας ως προς τους άλλους τουρίστες χαλάει περίπου 3-4-5 φορές τα χρήματα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Τώρα κύριε Τρίβιζα, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τους μεσάζοντες όπως μας είπατε? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα Χανιά μεγάλα ξενοδοχεία συνεργάζονται με ταξιδιωτικούς οργανισμούς κολοσσούς από άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως από σκανδιναβικές χώρες, μέσω των οποίων φτάνουν εδώ χιλιάδες, εκατοντάδες τουρίστες. Αυτό πώς μπορεί να αποφευθεί και ποιος μπορεί να είναι και ο ρόλος του ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου σε συνεργασία με τα κατατόπους επιμελητήρια στην Ελλάδα? Δεν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να αποφευθεί τελείως. Κάθε πράγμα που έχουμε θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για τον καλύτερο σκοπό του προορισμού. Οι μεγάλοι tour operators οπωσδήποτε δίνουν μια καλή πρόσβαση ως προς στο αγοραστικό κοινό της κάθε χώρας που πουλάνε. Χρησιμοποιώντας όμως αυτό, δεν θα πρέπει να τεμπελιάζουμε κατά κάποιο τρόπο και να μην διαφημίζουμε το προϊόν το δικό μας μόνοι μας. Δηλαδή αυτό το all inclusive